φίλοι της Μελισσοκομείας, ενωθείτε καθώς ξεκινούν διαδικτυακά σεμινάρια στις 8 Ιουνίου. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Αγάπη Βασιλείου, Διευθύντρια του Κέντρου Δήμητρα Ηρακλείου. Κυρία Βασιλείου, να σας καλησπερίσω. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, δωρεάν λοιπόν εκπαίδευση. Ωραία, ετοιμαζόμαστε και για το φετινό μελισσοκομικό σεμινάριο. Βέβαια, το οποίο βέβαια θα διεξαχθεί και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Ναι, είναι πρώτη φορά που θα γίνει διαδικτυακά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο το τριήμερο σεμινάριο. Εδώ και πολλά χρόνια. Είναι μία δράση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων στους μελισσοκόμους, γίνεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, σε όλη τη χώρα. Και εμείς ως ΕΛΓΟ Δήμητρα, που είναι ο επίσημος φορέας εκπαίδευσης κατάρτισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των αγροτών δηλαδή, αναλαμβάνουμε αυτό το τρίμερο σεμινάριο. Αλλά η διαφορά φέτος είναι πρώτη φορά, θα γίνει διαδικτυακά. Διαδικτυακά. Ποιος μπορεί να συμμετέχει? Κοιτάξτε, εκ πρώτης είναι οι μελισσοκόμοι οι οποίοι είναι επαγγελματίες, δηλαδή διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο και αριθμό μελισσοκομικό, γνωρίζουν ήδη τι είναι αυτό. Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος για να συμμετέχει κανείς διαδικτυακά, μπορεί να συμμετέχει και κάποιος άλλος, ο οποίος είναι χωρίς μελισσοκομικό βιβλίαριο, που σημαίνει ότι είναι εραστέχνης. Εραστέχνης, δηλαδή σε περίπτωση... Δηλαδή, επαγγελματίες μελισσοκόμοι. Που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις, που δεν καλυφθούν οι θέσεις, σωστά, από τους επαγγελματίες. Μπορεί κάποιος... Ακριβώς. Θα πάμε σε μη επαγγελματίες μελισσοκόμους. Αλλά οι καινούργοι μελισσοκόμοι και κυρίως οι αρχάροι και οι μη επαγγελματίες μπορούν να μας δηλώσουν. Θα αρχίσει σύντομα να ανοίγει μια λίστα. Και θα οργανώσουμε στο κέντρο εδώ και ευελπιστούμε διαζώσεις και όχι διαδικτυακά, γιατί κακά τα ψέματα είναι ειδικά η μελισσοκομεία, αλλά και στον αγροτικό τομέα τα διαζώσεις είναι πάντοτε καλύτερα. Απλά το διαδικτυακό είναι καλό επίσης να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, ότι τι μπορεί να μας προκύψει στο μέλλον, και καλό είναι και οι αγρότες μας, και οι μελισσοκόμοι και οι αγρότες γενικότερα, να ενημερώνονται για τους καινούργιους τρόπους διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Μάλιστα. Θα ανοίξει λοιπόν, μία λίστα για ένα σεμινάριο, θα είναι μία εκπαίδευση 100 ώρων για αρχάριους μελισσοκόμους. Δηλαδή αυτό δεν είναι κατάλληλο για τους παλιούς μελισσοκόμους που είναι επαγγελματίες και έχουν εμπειρία. Για τους λιγότερο πεπειραμένους, τους καθόλου πεπειραμένους, θα ανοίξουμε αργότερα μία λίστα και θα κάνουμε διαζώσεις. 100 ώρες μελισσοκομεία είναι πάρα πολλές. Ναι. 50 πρακτική και 50 θεωρία εδώ στο κέντρο. Μάλιστα, και θα υπάρξει και σχετική βεβαίωση μετά, φαντάζομαι. Ορίστε. Και σχετική βεβαίωση στο τέλος, ότι συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ναι, και σε αυτήν εδώ θα πάρουν οι μελισσοκόμοι βεβαίωση για 15 ώρες. Θα είναι 3 μέρες, στις 8, 9 και 10 του μήνα. 4 το απόγευμα μέχρι τις 9, δηλαδή ένα πεντάωρο. Επί 3 μέρες 15 ώρες θα πάρουν τη βεβαίωση όσοι παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα που είναι του Υπουργείου. Αλλά εκτός αυτού, τα άλλα που θα κάνουμε, που θα είναι για αρχαριακά. Ακριβώς, το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση. Το πρόγραμμα των 100 ώρων πότε θα ξεκινήσει? Κοιτάξτε, το πλάνο είναι να γίνει ξεκινώντας το τέλος του καλοκαιριού μέχρι το χειμώνα, να πιάσουμε δηλαδή το τέλος της μελισσοκομικής περίοδου και μετά θα ξανακάνουμε κι άλλο τη νέα μελισσοκομική περίοδο, δηλαδή το 22. Ξεκινώντας από το Φλεβάρι-Μάρτι που κάνουμε οι μελισσοκόμοι την προετοιμασία, έτσι, και θα πιάσουμε μέχρι τον Ιούνιο που μπορεί να έχουν τον πρώτο τρίγο. Κυρία Βασιλείου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αξιόλογη προσπάθειά σας. Εδώ είμαστε για να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.